εκφράζω τα συλληπιτήριά μου και τη συμπαράστασή μου σε κάθε οικογένεια που πληγώθηκε. Και θέλω βέβαια να ευχαριστήσω εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, τις ένοπλες δυνάμεις και το λιμενικό σώμα Ελλάδας και Ιταλίας, που σε μια γιγαντιαία και πρωτόγνωρη επιχείρηση που ακόμα συνεχίζεται, έσωσαν και σώζουν εκατοντάδες ζωές επιβατών από την πυρκαγιά του πλοίου στην Αδριατική. Και μάλιστα κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Σήμερα είχαμε την τελευταία ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εκλέξει Πρόεδρο η σημερινή Βουλή και για να αποτραπούν οι πρόωρες εκλογές που περικλείουν σοβαρούς κινδύνους και που δεν τις θέλει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι βουλευτές άκουσαν τη φωνή της συνείδησής τους, τη φωνή της λογικής και του εθνικού συμφέροντος και ψήφισαν την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα. Τους ευχαριστώ όλους. Δυστυχώς, μια μειοψηφία 132 βουλευτών, μέσα στους οποίους συναθρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή, σέρνουν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Όλοι όσοι καταψήφισαν φέρνουν ακέραιη την ευθύνη για μια εξέλιξη που δεν την ήθελε η ελληνική κοινωνία. Αυτό που δεν έκανε η Βουλή, είναι τώρα η ώρα να το κάνει ο ίδιος ο λαός. Να διώξει την αβεβαιότητα και να αποκαταστήσει στη χώρα τη σταθερότητα. Να μείνουμε στη σταθερή δηλαδή πορεία των μεταρρυθμίσεων και να βγούμε από την κρίση και από τα μνημόνια. Οριστικά και τελειωτικά. Καταφέραμε τόσα πολλά να κάνουμε μέσα σε 2,5 χρόνια και να φτάσουμε τόσο κοντά στην τελική λύτρωση. Δεν πρόκειται ο ίδιος ο λαός να αφήσει να επιστρέψουμε στην κρίση, στην απομόνωση, στα ελλείμματα, στον αναγκαστικό δανεισμό. Δεν πρόκειται ο ίδιος ο λαός να αφήσει τις δικές του θυσίες να πάνε χαμένες. Αύριο θα πάω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσω, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, τη διάλυση της Βουλής, με προκήρυξη εκλογών το συντομότερο δυνατό, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Συμμερίζομαι την αγωνία κάθε Έλληνα και είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ασφαλή πορεία της χώρας. Το έργο μας από την αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Φτάσαμε πολύ κοντά στην οριστική έξοδο από την κρίση. Είμαι εδώ για να εγγυηθώ ότι η χώρα θα φτάσει στο λιμάνι της ασφάλειας και της σταθερότητας, χωρίς να κινδυνεύσουν ούτε οι θυσίες που έγιναν μέχρι σήμερα, ούτε και η ανάκαμψη που ήδη έχει αρχίσει. Είμαι εδώ για να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο ή σε αμφισβήτηση τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Στις 4 εβδομάδες ως εκλογές, ο λαός θα μάθει όλη την αλήθεια, ώστε να αποφασίσει για το μέλλον του στην πιο καθοριστική εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Όλη την αλήθεια για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα, για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην οριστική έξοδο από την κρίση, αλλά και να μάθει ο λαός την αλήθεια για το πόσο εύκολο είναι να ξανακυλήσουμε στην πιο βαθιά και στην πιο δραματική κρίση. Για το πού δηλαδή οδηγούν οι ανευθυνότητες της αντιπολίτευσης. Για τα ποια συμφέροντα εξυπηρετούν όσοι ξαναβάζουν τη χώρα σε περιπέτειες πάνω στη στιγμή που είχε σταθεροποιηθεί. Είναι όμως τώρα η ώρα της δημοκρατίας. Και δημοκρατία σημαίνει αλήθεια και ευθύνη. Όχι συκοφαντίες, όχι ψέματα και ψεύτικες υποσχέσεις, όχι λαϊκισμός και πυροτεχνήματα, όχι
εκλογική εκβιασμή και τρομοκρατία. Αλήθεια και ευθύνη. Αλήθεια προς τον κόσμο και ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Τώρα ήρθε η ώρα του λαού και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η νίκη θα είναι δική μας.